Φίλες και φίλοι χαίρετε. Στην προσπάθεια μας σε αυτό το κανάλι να πατάξουμε και το μισανδρισμό, όχι μόνο το μισογενισμό, και να δώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ο κάθε άνθρωπος είναι άνθρωπος ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτήτως αν είναι άνδρας ή γυναίκα, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού ή οποιοδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, και ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να βλέπουμε τους ανθρώπους ως μοναδικές οντότητες και να τους εκτιμούμε αναλόγως με την προσωπικότητα τους και όχι με το φίλο τους ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Και σήμερα φιλοξενούμε την ιστορία ενός ανδρός. Την ιστορία ενός ανδρός που κακοποιήθηκε από έναν πατέρα ναρκισιστικό τέρας. Προσδεθείτε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σας παρακαλώ πατήστε το κουμπί για εγγραφή, δεν το έχετε πράξει ήδη. Και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Συνήθως καθημερινός στις 5. Ω κανάλι, έχουμε στόχο να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητέ για να ξεκλειδώσουμε κάποια προνόμια εδώ στο YouTube. Και σα παρακαλώ, προωθήστε τα βίντεο εάν θέλετε και αν σα αρέσουν. Πατήστε like, μοιραστείτε τα με φίλου στα κοινωνικά δίχτυα και ούτω καθεξή. Το πα. Είμαι YouTuber και πρέπει να το λέω. Λοιπόν, ιστορία ενό άνδρο, ο οποίο καταταλαιπωρήθηκε από ένα πατέρα τέρα, γι' αυτό γράφει πα Παύλα Τέρας στην περιγραφή του τίτλου, ναρκισιστικό τέρας δηλαδή. Αγαπητή κυρία Πετρίδου, καλημέρα σας, χαίρετε. Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεχτήκατε να διαβάσετε το μήνυμά μου. Είστε εξαιρετική ψυχολόγος, κέρια και κάθε βίντεό σας είναι τροφή για σκέψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν σας κρύβω ότι ακούω το βίντεό σας αρκετές φορές κρατώντας σημειώσεις για πράγματα που νιώθω ότι με αφορούν και προκειμένου να τις συζητήσω με τον ψυχοθεραπευτή μου. Μπράβο! Κάνεις την καλύτερη χρήση το βίντεο. Την καλύτερη χρήση τα παρακολουθεί και σημειώνει ζητήματα να συζητήσεις τη ψυχοθεραπεία. Μπράβο! Μη περήφανη για σένα. Μπράβο! Και τι ωραία σύμπτωση. Μου στείλατε μήνυμα ενώ βρισκόμουν καθοδόν με το αυτοκίνητο μου για τη ψυχοθεραπεία μου και οδηγούσα ακούγοντα για πολλωστή φορά το podcast για τον αρκισισμό. Και το άκουγα εκ νέου γιατί θεωρώ ότι αφορά τον πατέρα μου. Ο άνθρωπο αυτό είναι στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή και με ρώτησε: Μπορώ να στείλω email την ιστορία μου και του λέει: Εφόσον είσαι στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή, ευχαρίστω. Είπαμε: Όποιο βρίσκεται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, στη συνδρομή, έχει και το δικαίωμα να στείλει την ιστορία του. Ο πατέρας μου εργαζόταν σκληρά, μπορώ να πω, σε μια μεγάλη εταιρεία. Δεν θα πω το όνομα της εταιρείας, σε μια μεγάλη εταιρεία. Με γνωστή εταιρεία. Τεχνολογική εταιρεία θα έλεγα. Παγκόσμια εταιρεία. Ωστόσο μια ζωή ήταν αποστασιοποιημένος συναισθηματικά και από εμένα και τον αδερφό μου, αλλά και τη μητέρα μου και από τη μητέρα μου. Καθώς είχε μια λογική ότι εγώ φέρνω τα χρήματα στο σπίτι και μέχρι εκεί. Δηλαδή θεωρούσε ο μπαμπάς ότι με το να εργάζεται και να φέρνει τα χρήματα στο σπίτι εκπλήρωνε τα πατρικά και συζυγικά του καθήκοντα. Απλώς απαιτούσε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά που εκείνος ήθελε. Έχω πολλά περιστατικά να σα διηγηθώ. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι το επεισόδιο του podcast για τον αρκησισμό είναι το πέμπτο επεισόδιο του podcast, το οποίο συστήνω όποιο δεν το έχει παρακολουθήσει να το παρακολουθήσει. Γιατί λύνει πολλέ απορίε σχετικά με το τι σημαίνει ναρκησισμό, τι σημαίνει ναρκησιστή, τι σημαίνει ναρκησιστικό στυλ προσωπικότητα. Και ναρκησιστή ή άνθρωπο με ναρκηστικό στυλ προσωπικότητα είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά εδώ στα βίντεο με την απλή αρχική λέξη ναρκησό. Έχω πολλά περιστατικά να σας διηγηθώ. Τι ομοφοβικές βρισχές για τον δίθεν χ, αλλά με άμεσο αποδέκτη εμένα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ομοφιλόφιλος που γράφει την επιστολή. Τι βρίσιμο που κατέληξε σε ξύλο όταν δεν πήρα το lower. Τι βρίσιμο όταν δεν πέρασα με την πρώτη στις Πανελλήνιες. Όταν με δέχτηκα στο μεταπτυχιακό στο Παρίσι και ήμουν μέσα στην τρελή χαρά, να σημειώσω ότι η συνέχιση του σπουδό μου στη Γαλλία ήταν με την έγκριση του γονιού μου, αντί να με συγχαρεί που με δέχτηκαν, μου είπε «Άντε, τελείωνε, γιατί έχω βαρεθεί μια ζωή να σε πληρώνω». Σαν να ήμουν καμία πόρνη. Έτσι ένιωσα. Είναι απέσια συμπεριφορά αυτή. Είναι απαράδεκτο οι γονεί να βρίζουν τα παιδιά του, να αντιλαμβάνονται ότι το παιδί του έχει ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό και μπροστά του να βρίζουν άλλου ανθρώπου ομοφιλόφιλου, έτσι να του κάνουν ντροπιασμά, shaming, και να το εκφοβίζουν, να δέρνουν το παιδί γιατί δεν πέρασε τι εξετάσει του lower. Κύριε Λέισον, είναι πάρα πολύ φυσικό ένα παιδί να αποτύχει σε οποιαδήποτε εξέταση, όχι μόνο στο lower. Ο γονιό πρέπει να αγαπάει το παιδί του, να το στηρίζει και να το εθαρρύνει, όχι να το χτυπάει. Και όσοι βρίσκεστε στη συμμετοχή, είναι συγκλονιστικά τα τελευταία κεφάλαια που έχουμε διαβάσει από το βιβλίο του Σκοτ Πέκ: Οι άνθρωποι του ψεύδου. Οι άνθρωποι του σκότους μόνο. Πού είναι το? Οι άνθρωποι του ψεύδους. Ω, αυτό είναι. Οι άνθρωποι του ψεύδους, οι οποίοι είναι και οι άνθρωποι του σκότους. Στα οποία τελευταία δύο-τρία βίντεο μιλάει για τέτοιους γονείς. Ναρκισιστές και κακοποιητικούς σκοτεινού γονεί. Ανθρώπου του σκότου και του ψεύδου. Γιατί λένε ψέματα. Ότι και καλά, εγώ βρίζω κάποιον άλλον χ που είναι γκέι. Για το γιο σου το λε, επειδή μέσα σου έχει ενοχληθεί αφάνταστα που τόλμησε ο γιο σου να γεννηθεί γκέι. Άσε που δεν φταίει κανένα παιδί για ποιον ερωτικό προσανατολισμό έχει. Είναι κάτι το οποίο δεν το επιλέγουμε, ερωτικό μα προσανατολισμό. Και άκου, δέχτηκαν το παιδί στο Παρίσι και του λέει: Αν δεν τελείωνε, γιατί έχω βαρεθεί μια ζωή να σε πληρώνω και ένιωσε ο γιο του, όπω ήταν φυσικό και επόμενο, σαν να είναι καμιά πόρνη. Εν τω μεταξύ, ο πατέρα μου, μια ζωή, ο εαυτούλη του. Ήταν και είναι βαριά καπνιστή, πράγμα που τον οδήγησε σε χαπ, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Και αυτό τον πείραζε, πράγμα που εκδηλωνόταν κάθε πρωί με έντονο βήχα και αδιαστικέ εκκρίσει βλενών, τον άκουγε και τον ακούει ολόκληρη πολυκατοικία. Χωρίς να τον νοιάζει αν εμεί κοιμόμαστε ή μας ενοχλεί. Είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ναρκισιστικό να ξυπνάει ένα γονιό το πρωί και να κάνει φασαρία και να μην τον εννο... νοιάζει αν τα παιδιά του κοιμούνται. Θυμηθείτε και το τελευταίο επεισόδιο του podcast με την κοπέλα που μα έλεγε την ιστορία τη στο τέλο. Που νόμιζε πω είχε καλό μπαμπά, αλλά μετά όταν άρχισε ψυχοθεραπεία, άρχισε να ανακαλύπτει να ναρκιστικέ συμπεριφορέ. Και όταν του το λέγαμε ότι μα και τον ενοχλεί το τσιγάρο, θύμωνε και είτε μα έλεγε να πάμε να μείνουμε αλλού, είτε ότι θα σηκωθεί να φύγει. Άντρακλα. Με απειλέ. Η κατάσταση λόγω του ΧΑΠ, δηλαδή τη Χρονέ Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, σε συνδυασμό με την αλλεργική ρινίτιδα που τον ταλαιπωρεί, έχει γίνει ανυπόφορη. Αρκεί να σα πω ότι δεν κοιμόμαστε λόγω τη όλη κατάσταση και δεν υπάρχει ίχνος ενσυναίσθηση προ εμά σε όλη του τη συμπεριφορά. Και όταν η μαμά μου επιμένει ότι τον επιβαρύνει το τσιγάρο, αντιδρά σαν πεντάχρονο με βρυσιέ. Πριν 10 χρόνια βγήκε σε σύνταξη και θεωρώ ότι έπεσε σε κατάθλιψη καθώς δεν έκανε τίποτα. Η ζωή του ήταν από το κρεβάτι στον μπαλκόνι για καφέ και τσιγάρο, άντε να δει κάτι στην τηλεόραση, είτε ποδόσφαιρο είτε ακροδεξιές ηλικιότητες, κανένα σούπερ μάρκετ που θα του πει η μαμά μου. Αυτά. Ούτε ένας φίλος, ούτε μία σχολεία. Ναι, οι ναρκισιστές μπορεί να είναι βασιλιάδες στη δουλειά τους, επειδή δουλεύουν σκληρά προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη και εξουσία, όσο εργάζονται να τους προσκυνούν οι καημένοι υφιστάμενοι τους, αλλά με αυγούς στη σύνταξη ούτε ένας φίλος ούτε μία σχολεία. Όταν του είπα να πάει να παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής, ομολογώ ότι ζωγράφιζε πολύ καλά ούτε που να το ακούσει. Όχι. Όχι. Και ένας ναρκισιστής όταν πέσει σε κατάθλιψη, με τη στάση του την ναρκισιστική, μπορεί να καταστήσει και απίθανη τη θεραπεία του. Δηλαδή, λόγω ναυτισμού, να μην αφήνει τον εαυτό του να θεραπευτεί. Να μην ακούει τι του λένε. Πήγαινε στο ψυχολόγο, πήγαινε στο ψυχία του, ξεκίνησε μια σχολεία. Όχι, αυτό τα ξέρει όλα. Όλα αυτά επιβαρύνθηκαν πρόσφατα όταν χάσαμε τον αδερφό μου σε δυστύχημα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια, αγάπη μου. Ένα γεγονό δυσβάσταχτο για όλου μα. Ενώ ήταν σε ένα σημείο που απαγορευόντουσαν τα αυτοκίνητα, πέρασε ένα ασυνείδητο και τον εμβόλισε και σκοτώθηκε ακαρία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον αδερφό σου και για την απώλεια σας. Λυπάμαι. Δεν θέλω να μιλήσω όμως για το αποτύπωμα της απώλειας αυτής. Αν ο πατέρας μου μας επευθυνόταν με νεύρα και επιθετικότητα πριν, τώρα γίνεται στο δεκαπλάσιο, σε σημείο να μου ξυπνά επιθετικά συναισθήματα. Θα αρκεστώ σε δύο περιστατικά. Όταν το αναφέραμε εγώ και η μαμά μου να πάνε οι γονεί μου για βοήθεια από κάποιον ψυχολόγο ή ψυχίατρο, καθώ είναι φανερό ότι χρειάζονται βοήθεια, οι απαντήσει του και οι αρνήσει του είναι κάθετε. Και με επιθετικότητα προφανώ, χωρί ίχνο αυτοκριτική, χωρί να αφήνει περιθώρια συζήτηση. Η απάντηση του είναι: Τι θα μου πουν παραπάνω αυτοί που δεν το ξέρω εγώ. Και εκεί είναι που θέλω και μου βγαίνει όλη η παρόρμηση να το επιτεθώ. Αντιδραστική βιότητα σου ξυπνάει όλο αυτό. Πω, πο, 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 πο Δεν υπάρχει χειρότερος άνθρωπος, δεν υπάρχει πιο φοβιστικός άνθρωπος, χειρότερη εκδοχή ανθρώπου από έναν αρκισιστή που έχει δεχθεί ένα αρκισιστικό πλήγμα ή που βιώνει πένθος. Γιατί αρνείται στην ουσία να επεξεργαστεί τα συναισθήματα του, άρα γίνεται επιθετικό προς τους άλλους. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν ανέχεται τους ανθρώπους που λένε ότι δεν έχω ανάγκη από αυτά εγώ χωρί ίχνο ανάγκη ψυχοψαξίματο, όπω ορθά το λέτε. Την τελευταία φορά που έγινε η εν λόγω συζήτηση, αντέδρασε με βρισχέ ότι το χαρακτηρίσαμε εγκέφαλο και ψυχοπαθή, δικό του συμπέρασμα αυτό, επειδή του είπαμε να πάνε σε κάποιον ειδικό, και επειδή ο μέρε κρατούσε μούτρα και δεν έτρωγε. Το δεύτερο περιστατικό είναι με ένα σκυλάκι που θέλω και έχω ανάγκη να υιοθετήσω. Η απάντηση του είναι και εδώ κάθετη. Εδώ μέσα σκυλί δεν μπαίνει. Όταν του ανέφερε η μάνα μου να το πάρω, η απάντηση του ήταν ότι θα του το φορτώσω, κοινό με λέει ανεύθυνο, και θα του λέω να το βγάζει βόλτα. Όταν είπα ότι θα το πάρω και θα μείνω στο σπίτι του αδερφού μου, που νομικά θα περάσει σε μένα, για να μην τον επιβαρύνουμε, πάλι έσκουζε ότι δεν έχει περάσει επίσημα το σπίτι σε μένα και θέλει φτιάξιμο και και. Ειλικρινά με έχει κουράσει αφάνταστα η μιζέρια του και ο μισανθρωπισμός του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φραστικές επιθέσεις δέχονται συγγενείς που έκαναν το λάθος εντό εισαγωγικών να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αφήστε που τα μας προσκαλούν ο πατέρας μου αρνείται πεισματικά να παρευρεθεί. Και ο μισοζωισμός του. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ακούγοντας τα βίντεό σας αρχίζω να πιστεύω ότι είναι κλασική περίπτωση να σου. Ε, ξεκάθαρα είναι. Ξεκάθαρα είναι. Και μεγαλομανού μάλιστα και κακοήθου. Ιστερόγραφο. Χθε του έλεγε η μαμά μου μπροστά μου για μια θεία μου που θα βαφτίσουν το εγκόνι Τότε ο πατέρα μου ξεστόμισε το εξή. Α βαφτίζουν οι άλλοι, μια και εμεί εγκόνια δεν θα δούμε. Ενώντα, αφού εγώ είμαι γκέι και ο αδερφό μου δεν είναι πια στη ζωή, ότι δεν θα έχει εγγόνια. Μάλιστα. Μάλιστα. Καταρχά, θέλω να σου πω αγαπημένη μου, ότι φαντάζομαι ότι λόγω τη απώλειας του αδερφού σου μένει μαζί του και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου όσο πιο νωρί να φύγει από εκεί μέσα. Αλήθεια. Κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου να φύγει από το σπίτι του πατέρα σου. Η μάνα σου έχει κάθε δικαίωμα να παραμείνει μαζί του εάν το επιθυμεί ή να χωρίσει από αυτόν εάν το επιθυμεί. Λυπάμαι πάρα πολύ για την τραγική απώλεια του αδερφού σου που όλες αυτές οι αχαρακτήριστες, ανώριμες, εγωκεντρικές, εσχρές συμπεριφορές που κάνει ο πατέρας σου, περιπλέκουν το πένθος σου. Ο πατέρας σου αυτή τη στιγμή, με βάση όλα αυτά που περιγράφεις, δεν θέλει να αντιμετωπίσει το πένθος της απώλειας του γιου του, του αδερφού σου, και κάνει συνεχώς αντίσταση στο να βιώσει τα συναισθήματά του, προκαλώντας αρνητικά συναισθήματα σε εσένα και στη μητέρα σου, κακοποιώντας εσένα και τη μητέρα σου, προκειμένου να απασχοληθεί με τη σαδιστική ευχαρίστηση να σας μειώνει εσά και να μην έχει να ασχοληθεί με το πολύ δύσκολο καθήκον του να αντιμετωπίσει την απώλεια του παιδιού σου. Και ναι, ένας γονιός που χάνει το γιο του σε ένα εγκληματικό δυστύχημα, και είναι εναρκησιστής και αρνείται να αντιμετωπίσει τις ψυχικές και συναισθηματικές και πνευματικές του ευθύνες, δεν είναι κρίμα. Είναι άθλιος, γιατί με τη σειρά του κακοποιεί τους οικείου του. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Κάποιος μπορεί να έχει πένθος, να του έχει σκοτώσει κάποιος ασυνείδητος το παιδί του. Κάποιος μπορεί να έχει μια σοβαρή ασθένεια, καρκίνο, μια, ένα σοβαρό αυτοάνωσο που να κινδυνεύει η ζωή του, να έχει, ξέρω εγώ, να ζει με κάποιον ιό μακροχρόνια. Κάποιος μπορεί να έχει μια μεγάλη ατυχία, μπορεί να χάσει την εργασία του, μπορεί να πτωχεύσει, μπορεί να έχει προβλήματα. Εάν όμως έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι ένα ναρκισάκι του κερατά, το γεγονός ότι αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα δεν τον κάνει συμπαθητικό αν όταν του συμβαίνουν τα προβλήματα, αντί να μαλακώνει και να γίνεται καλύτερος άνθρωπος, γίνεται χειρότερος. Ένας καλοήθης άνθρωπος, μία υγιής προσωπικότητα, όταν βιώνει απώλειες, όταν βιώνει πένθος, τα Αντιλαμβάνεται τη μικρότητα του. Αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι άνθρωπο και ότι δεν μπορεί ένα άνθρωπο να ελέγξει του άλλου ανθρώπου, δεν μπορεί να ελέγξει τη ζωή, δεν μπορεί να ελέγξει το αν θα είναι ζωντανά ή όχι τα παιδιά του, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα και ταπεινώνεται με την έννοια τη πνευματική ταπείνωση, του γεγονότος δηλαδή ότι βιώνει ότι είμαι ένα άνθρωπο που ανα στιγμή ότι έχω μπορώ να το χάσω και έτσι γίνομαι πιο μαλακό. Πιο, πιο καλός, πιο καλοήθης άνθρωπος. Ο πόνο τον καλοήθη άνθρωπο θα τον κινητοποιήσει για να γίνει ακόμη καλύτερο. Τον κακοήθη άνθρωπο θα τον κινητοποιήσει για να γίνει ακόμη χειρότερο. Σήκω να φύγει από εκεί μέσα και δείξε αυτό το βίντεο και στη μάνα σου. Τώρα απευθύνομαι στη μάνα σου. Λυπάμαι για την απώλεια του παιδιού σου. Έχασε το παιδί σου. Άδικα. Είναι πολύ σκληρό να σκοτωθεί το παιδί σου λόγω ενό ασυνείδητο οδηγού. Το έχουμε βιώσει και εμεί ω οικογένεια δύο φορέ. Το 2006 σκοτώθηκε 13χρονο παιδί από την οικογένεια μας σε αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο έφταιγε ο ασυνείδητο άλλο οδηγό, και το 2008 σκοτώθηκε ένα 21χρονο παιδί από την οικογένεια μα σε ένα freak accident, στο οποίο εμπεριεχόταν ασυνείδητο οδηγό πάλι. Ξέρω τι σημαίνει. Σίγουρα δεν ξέρω τι βιώνει εσύ, γιατί δεν ήταν παιδιά που γέννησε, τα παιδιά που χάθηκαν από την οικογένειά μα. Όμω έχω βιώσει από κοντά τι σημαίνει ο γονιό να χάνει το παιδί. Δικαιούσε, μαμά του φίλου που έχει στείλει την επιστολή, δικαιούσε να βιώσει το πένθο σου για το γιο σου και όχι να κάθεσαι να νταντεύει ένα παλιό παιδό που είναι ο άνδρα σου, έναν κακομαθημένο, έναν άνθρωπο τερατώδη, ο οποίο βγάζει χολύ πάνω σε σένα και στον άλλο σου γιο. Πώ είναι οι αδιαστικέ βλένε που βγάζει κάθε πρωί από τα πνευμόνια του, έτσι κάνει και τώρα. Κάνει τοξικό εμετό πάνω σα τα διαχείριστα αρνητικά του συναισθήματα. Είναι η καλύτερη ώρα τώρα να χωρίσει αυτό το χάπατο με το οποίο είσαι πανδρεμένο, γιατί δεν πρόκειται για άνδρα. Δεν είναι άνδρα αυτό. Δεν έχει ανδρισμό, δεν έχει ανδρία η ψυχή του. Η λέξη άνδρα, που προέρχεται από το επίθετο ανδρίο για μένα σημαίνει πνευματική ανδριότητα. Για μένα σημαίνει πνευματική ανδρία. Και αυτέ τι μέρε κάνουμε βίντεο εδώ στο κανάλι με άνδρε που έχουν όντω πνευματική ανδρία. Ο άνδρα σου δεν την έχει αυτή. Λέω τώρα είναι η καλύτερη ώρα να χωρίσει, εννοώντα ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που σου δίνει αυτή η ζωή να το στείλει να πάει όπου θέλει. Τι άλλο θέλει για να ξεφύγει από τα δίχτυα του. Τι άλλο θέλει για να σταματήσει να είσαι κακοποιημένη από αυτό. Δεν του οφείλει τίποτα. Α το μόνο του να κάνει τοξικού εμετούς και να τοξικώνεται μόνο του, όχι να σα τοξικώνει σα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Στο φίλο που έστειλε την επιστολή, εύχομαι σύντομα να βρει τη δύναμη και τη διάβια για να ξεφύγει. Και δεν είσαι εσύ να σώσει τη μαμά σου, αν η μαμά σου, ακούγοντα και αυτό το βίντεο, κινητοποιηθεί να πάει μόνη τη σε ψυχολόγο. Κακώ λέτε να πάνε και οι δύο μαζί. Είναι κρίμα και ο ψυχολόγο που θα πάει αυτό ο τοξικό στο ψυχολόγο. Να πάει μόνη τη σε ψυχολόγο, να πάει μόνη τη σε ειδικό ψυχική υγεία, να πάει μόνη τη σε ψυχίατρο, να πάρει θεραπεία, να ενδυναμωθεί, να μπορέσει να βιώσει το πένθο φυσιολογικά και να καθαρίσει τη ζωή τη από τοξικά απόβλητα, που είναι ο πατέρα σου. Συγγνώμη που θυμώνω. Το κάνω νιώθοντα αγάπη και προστατευτικότητα προ εσένα. Ξέρω ποιο είσαι. Έχουμε κάνει και παλιά ένα δικό σου θέμα βίντεο. Και το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Γιατί είσαι αγωνιστή τη ζωή και είσαι ανδρείο άνδρα. Μπορεί να είσαι γκέι, αλλά είσαι πολύ πιο άνδρα από τον πατέρα σου, ο οποίο είναι straight. Γιατί ο ανδρισμό δεν έχει να κάνει με τον ερωτικό προσανατολισμό. Ο ανδρισμό έχει να κάνει με την πνευματική γενναιότητα, την πνευματική ανδρεία τη ψυχή. Σε φιλό.